Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο δεύτερο αγώνα της βραδιάς, λοιπόν. Ο Αναστάσης Ρίσκ ενάντια στον Νικόλαο Κατσαδούρα. Ο Ρίσκ με το μαύρο γκί, την πράσινη ζώνη. Κατσαδούρας με το λευκό γκί. Νεαροί αθλητές και αυτοί, αλλά ανεβαίνουμε λίγο στην κατηγορία των κιλών. Οι πρώτοι αυτοί αγώνες, οι παιδικοί, είναι σε 5 λεπτούς γύρους. Παίζουν 5 λεπτά αντί για 10 όπως παίζουν οι ενήλικες. Και βλέπουμε ήδη τον Ρίσκ να κρατάει μια πολύ καλή κουμικάτα, την οποία σπάει ο Κατσαδούρας για να πιάσει αυτό στη δική του. Και ξανά τώρα πολύ ωραία απόπειρα. Προσπαθεί ο Ρίσκ να οδηγήσει τη μάχη στο πάτωμα, όχι προσπάθει. Α, το γλίτωσε. Και όμως το γλίτωσε και πήγε και για το πέρασμα κατευθείαν. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα σε side control ο Ρίσκ. Για ένα δευτερόλεπτο φάνηκε σαν να χάνει τη θέση. Αλλά τόσο σε τελευταία στιγμή. Κινδύνευσε να έρθει από κάτω σε mount, νομίζω. Ακριβώς. Και κατάφερε με τη δύναμή του και την ευκαινησία του να γυρίσει κατευθείαν και μάλιστα να περάσει και την guard του Κατσαδούρα πάρα πολύ γρήγορα. Για να δούμε τώρα. Ο Κατσαδούρας έχει το αριστερό χέρι πάνω και νομίζω θα προσπαθήσει. Αλλά είναι δύσκολο από αυτό το σημείο να γυρίσει το ρίσκο, ο οποίος δεν χάνει χρόνο και ανεβαίνει κατευθείαν mount. Γρήγορο παιχνίδι. Ο Κατσαδούρας βλέπουμε ότι έχει μπροστά τα χέρια του, σηκωμένοι όμως οι αγκώνες του. Να δω αν ο Ρίσκ θα ρισκάρει να πάει για μία armbar. Έχει ευκαιρίες εδώ πέρα να κυνηγήσει μία armbar. Αλλά δεν ξέρω αν θέλει να το ρισκάρει, να χάσει μία τόσο καλή θέση. Κατσαδούρας γυρνάει. Και Ρίσκ θα κυνηγήσει την πλάτη, ακόμα κυνηγάει ο Ρίσκ. Δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα. Κατσαδούρας όμως καταφέρνει και τον γυρνάει, τον φέρνει μπροστά του σε guard. Τώρα σταθεροποιηθήκανε. Δεν μπορώ να δω τα χέρια του Ρίσκ που πιάνουν αυτή τη στιγμή. Νομίζω παλεύει να πιάσει ένα μανίκι, αν βλέπω καλά, το αριστερό του χέρι. Το δεξί χέρι το ελέγχει ο Ρίσκ. Το δεξί χέρι. Και ένα τώρα το πάτημα στη λεκάνη. Κατσαδούρας. Ο Ρίσκ πάει για κάτι spider guard. Ναι, αν βλέπω καλά. Είναι και πάει για το sleeve. Τρίγωνο. Ήταν ψηλά όμως. Ήταν ψηλά ο Κατσαδούρας. Ήταν εύκολο να το αμυνθεί. Ο Κατσαδούρας παλεύει για να πάρει την πλάτη. Πολύ ωραίο. Grand V-roll. Από τον Ρίσκ για να γλιτώσει. Να μην μείνει κάτω. Πολύ δυναμικά παίζουν αυτοί οι μικροί. Ναι, ακριβώς. Πολύ δυναμικό παιχνίδι. Και τώρα καταλήγουν σε half guard. Ο διαιτητής θα τους φέρει στο κέντρο όμως γιατί είναι στην άκρη του γηπέδου. Ο Ρίσκ έχει γλιτώσει από πολλές δύσκολες θέσεις τελευταία στιγμή. Βέβαια το ίδιο έκανε και ο Κατσαδούρας τώρα. Ακριβώς, έχουν εναλλάξει και οι δύο τους δύσκολες θέσεις. Και έχουν γλιτώσει από αυτές. Τώρα είμαστε σε half guard. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Ρίσκ από πάνω με το μαύρο γκί. Κατσαδούρας από κάτω με το άσπρο. Ο Ρίσκ δείχνει να πιέζει, ενώ ο Κατσαδούρας έχει βάλει το αριστερό του χέρι στον νόμο του αντιπάλου του, έτοιμος να τον σηκώσει. Νομίζω θα ήταν πιο καλή ιδέα όμως να βάλει underhook το αριστερό του χέρι, έτσι ώστε να ξεκινήσει να κάνει hip escape. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Φαίνεται σαν να κυνηγάει να κλείσει το χέρι. Δηλαδή, βλέπεις, έχει την ευκαιρία ο Κατσαδούρας να περάσει στο δικό του underhook. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν το έκανε. Δεν αγκαλιάζει. Τώρα πιάνει τη ζώνη. Τώρα, α πούμε, τώρα υπάρχει το underhook, ορίστε, είναι έτοιμο. Άρα τώρα λογικά θα θεωρώ. Θα ήταν σωστό ίσως να αρχίσει να δουλεύει, να κάνει κάποιο hip escape. Ξέρεις τι νομίζω ότι ο Κατσαδούρας λόγω μεγέθους προσπαθεί με κάθε του κίνηση μόνο να γυρίσει τον Ρίσκ. Δεν επιδιώκει να ξεγλιστρήσει. Και ίσως γι' αυτό έχει εγκλωβιστεί στο ότι θέλει οπωσδήποτε να πιάσει τη ζώνη, να κρατήσει και το χέρι. Τώρα όμως είναι 3-quarter mount. Μένει μόνο ο αστράγαλος του Ρίσκ για να ανεβεί full mount. Δεν έχουμε πόντους βέβαια σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης.
Και full mount. Αλλά για να δούμε αν ο Κατσαδόρας θα καταφέρει να το γυρίσει. Ωραία βάση από τον Ρίσκ. Πάρα πολύ ωραία βάση. Συγκρατεί τη mount. Ο Κατσαδούρος έχει συνέχεια, βλέπει ψηλά τα grips του. Και να ο Ρίσκ που θα κυνηγήσει την πλάτη τώρα. Είναι κοντά στο να πάρει την πλάτη ο Ρίσκ. Ότι... Κατσαδούρας συνεχίζει να τον ακολουθεί, δεν εγκαταλείπει ακόμα. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα για το δευτερόλεπτα πρώτο ακόμα. Μέρος. Δύσκολο να γίνει κάτι δραστικό σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχει απομείνει. Ο Ρίσκ παίρνει την πλάτη, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Τελειώνουμε. Στην πρώτη φάση του αγώνα, οι δύο νεαροί θα διεκδικούν στις γωνίες τους. Και να είμαστε λοιπόν στη δεύτερη φάση της αναμέτρησης. Αναστάσεις Ρίσκ με το μαύρο γκί ενάντια στον Νικόλαο Κατσαδούρα με το άσπρο γκί. Τρία λεπτά λοιπόν με πόντους σύμφωνα με κανόνες της IBJJF. Ο Ρίσκ έχει ήδη αρχίσει και επιτίθεται, προχωράει μπροστά. Ο Κατσαδούρας προσπαθεί να περάσει το χέρι από πάνω για να πιάσει. Να μια απόπειρα για takedown από τον Ρίσκ. Παρ' όλα αυτά ο Κατσαδούρας αντιδρά γρήγορα, κρατάει τα πόδια του μακριά. Ο οποίος Κατσαδούρας λόγω μεγέθους νομίζω ότι τον βολεύει αυτό το πιάσιμο στη ζώνη που προσπαθεί να κάνει. Για να δούμε τώρα. Δύο νεαροί. Και ξανά η μάχη για τα grips εδώ πέρα. Ο Ρίσκ θα πιάσει πρώτος μανίκι και κολάρο. Να το underhook. Πολύ πάρα ωραία, πολύ ωραία. Το underhook πάρα πολύ ωραία κίνηση. Αριστερό underhook. Να δούμε αν θα επιδιώξει κάποια ρήψη. Ο Κατσαδούρας έχει πολύ καλό grip εκεί πέρα στη ζώνη. Νάτος λοιπόν. Με πάει για μια ουτσιμάτα, αλλά... νομίζω όχι. Την έχασε. Πήγε και ο Ρίσκ για κάποιο τύπου. Τάνιο τόσο, μπερδεύτηκα. Παρ' όλα αυτά γυρίσανε και τώρα είναι στη half guard. Κατσαδούρας από πάνω να διατηρεί την πίεση. Τώρα αν περάσει θα έχει τους πόντους. Ο Κατσαδούρας πρέπει να προσπαθήσει για να περάσει τώρα. Θεωρώ ότι να κρατάει με το δεξί του χέρι κάτω από το κεφάλι δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Θα πρέπει να επαναφέρει κάποιο underhook γιατί ο Ρίσκ είναι ήδη έτοιμος να αρχίσει να ξεφεύγει από την πίσω πόρτα όπως λέμε. Πρέπει να επαναφέρει το αριστερό underhook ο Κατσαδούρας ή να προσπαθήσει. Βασικά όχι, προτεραιότητα πρέπει να είναι αυτό το αριστερό. Πρέπει underhook. Να είναι το underhook βεβαίως. Έτσι και βγει, εάν βγάλει το γόνατό του. Κινδυνεύει πάρα πολύ να δώσει την πλάτη του στον Ρίσκ στη φάση που είναι τώρα. Ο Ρίσκ δείχνει να έχει τοποθετήσει το σώμα του τόσο καλά που θα μπορούσε ίσως ανά πάσα στιγμή απλώς να σηκωθεί, να ξεφύγει από την πίεση του Κατσαδούρα. Μπορεί. Νομίζω ότι μπορεί. Νάτος λοιπόν και φεύγει. Πάρα πολύ. Σε back mount κατευθείαν ο Ρίσκ για να πάρει τους 4 πόντους. Πάρα πολύ. Είναι ακριβώς αυτό. Περίμενε όλο το χρόνο. Παίρνει 2 πόντους για sweep επίσης ο Ρίσκ. Γιατί ξεκινήσαν από half guard και ήρθε από πάνω. Και πήρε και 4 πόντους για την back mount. Αυτή τη στιγμή το σκόρ είναι στο 6-0. Σημαντικό προβάδισμα για τον Ρίσκ, ο οποίος έχει πιάσει και το κολαρό, πάει για τον ρυθμό. Για να δούμε αν ο Ρίσκ θα καταφέρει να τελειώσει το παιχνίδι πριν το τέλος της διάρκειας. Πάει για την Αμερικάνα. Και tap. Να το ο Ρίσκ αμέσως. Wow, πώς αυτό το παιδί βρέθηκε από τη μία στιγμή από κάτω και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα τελείωσε το παιχνίδι. Έχουμε νικητή με υποταγή στην παράταση. Λέωνια Αναστάσης Λέης. Ο νεαρός Αναστάσης Λέης είναι λοιπόν ο νικητής αυτής της αναμέτρησης.